εννοείται προαπαιτούμενα. Όταν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Η διαπίστωση ότι όλα δεν είναι καλά, δεν είναι ρόδινα και χρειάζονται αλλαγή είναι προαπαιτούμενο. Είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε σε αυτό. Το ότι είναι άχρηστοι γιατροί όμως, ότι είναι άχρηστοι γιατροί στον ΕΟΠΗ. Είναι κύριε Παπαδάκη, και... άκουγα, επειδή σας ακούω, άκουγα τον Υπουργό να σας ρωτά εάν θα θέλετε να εγχειρήσει το παιδί σας ένας χειρουργός που τις τελευταίες δεκαετίες αποσέγραφε συνταγές. Ότι είναι ψέμα. Με συγχωρείτε. Είπανε οι γιατροί. Βγήκαν οι γιατροί και είπανε δεν είμαστε τόσοι, είμαστε πολύ λιγότεροι. Αφήστε με. Εγώ δεν είπα ούτε για τον αριθμό. Είπα για τον έναν χειρουργό. Ο οποίος επί δεκαετίες γράφει συνταγές, αν θα θέλετε εσείς να εγχειρήσετε το παιδί σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστος άνθρωπος. Ούτε εμείς λέμε ότι είναι άχρηστος. Εάν δεν χρειάζεται χειρουργό στην πρωτοβάθμια υγεία. Άλλο, κυρία Παπαδάκη, θα συμφωνήσετε γιατί σας ξέρω χρόνια και ξέρω τον τρόπο που το σκέφτεστε. Και εγώ σας ξέρω. Και εγώ σας ξέρω. Άλλο το να πείτε σε ένα γιατρό ότι ξέρεις κάτι. Δεν λέω ότι είσαι άχρηστος Χριστιανέ μου, επιστήμονά μου. Λέω ότι ίσως στην πρωτοβάθμια θα συμφωνήσει και ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Να συμφωνήσουμε αυτό ότι λέμε. Δεν χρειάζεσαι έτσι. Αγαπητέ επιστήμονα. Κάπου αλλού. Και χρειάζεσαι κάπου αλλού. Αυτό λέμε. Όταν βγαίνει όμω και του λε ότι δεν μπορεί να χειρουργήσει γιατί είναι άχρηστο. Όχι. Λέμε λοιπόν. Το με βάζει απέναντί σου. Ακούστε, να σα πω εγώ τι λέμε και. Είναι και επικοινωνιακό το ζήτημα. Δηλαδή. Βεβαίω. Αλλά είναι πρωτίστω ουσία. Είναι ουσίας. Και επικοινωνιακό αλλά και πρωτίστω ουσία. Λέμε λοιπόν ότι όταν τελειώσει η αξιολόγηση. Θα τον απολύσει τελικά. Θα σα πω. Όταν τελειώσει η αξιολόγηση στι 6 του μήνα και έχει γίνει και η χαρτογράφηση των αναγκών του εσύ. Θα δούμε λοιπόν την αξιολόγηση. Όχι εμείς πάντως ως Υπουργείο. Άλλη επιτροπή ανεξάρτητα. Αν εννοείται ότι εμείς παρεμβαίνουμε και αξιολογούμε. Αυτό ήθελα. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση. Δεν κάνουμε εμείς ανεξάρτητοι αξιολογητές και μπλέκεται σε όλη τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Αν εννοείται ονόματα, δεν ξέρω. Επιφυλάσσομαι μόλις γυρίσω στο Υπουργείο να σας πω. Ανεξάρτητοι αξιολογητές και μπλέκεται και το ΑΣΕΠ. Όχι εμείς. Και κανένας από το Υπουργείο. Οι οποίοι έχουν τα στοιχεία εκείνα με τα οποία θα κρίνουν. Μα μπορεί να κρίνει την επιστημονικότητα. Όχι, δεν μιλώ για την εδώ θα τη δράσει ο κ. Κωνσταντινόπουλος κανονικά. Μπορεί μια επιτροπή να εκτιμήσει αν είναι καλός γιατρός ή όχι ο Κωνσταντινόπουλος. Υπάρχουν ορισμένα αντικειμενικά δεν κριτήρια. Για καλός γιατρός. Έτσι ακριβώς. Μιλάνε για δομές. Μιλάνε για. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, για ναι. Τι δυνατότητες χρειάζονται και πώς είναι η πρωτοβάθμια περίδαψη. Σε πρώτη φάση, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω, με συγχωρείτε. Όχι, σωστά το καταλαβαίνετε. Το αποτέλεσμα τη αξιολόγηση αυτό έχει σημασία. Όχι, όχι, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Είναι τι αξιολόγηση. Θα σε πάρω από εδώ να σε βάλω σε ένα στόχο και γυρνάς προς τα πίσω. Όχι, δεν ξεκινάς από εδώ και θα δούμε τι θα γίνει. Αξιολογούμε το πώς λειτουργεί, τι δομές υπάρχουν, πώς θα είναι πιο αποτελεσματικό. Σύμφωνοι. Ποιοι χρειάζονται, όχι σύμφωνοι. Ποιοι άνθρωποι, ποιες ειδικότητες, με ποιες προϋποθέσεις. Όταν τελειώσει λοιπόν και η χαρτογράφηση των αναγκών του ΕΣΥ, τότε θα τα βάλουμε, θα δούμε που κουμπώνουν. Θα ρωτήσουμε λοιπόν τους γιατρούς, τους χειρουργούς, μια που τέθηκε το θέμα αυτό. Μπορούν. Θέλουν με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, γιατί δεν έχει αποφασιστεί καν αν θα έχουν ιδιωτικό ιατρείο, αν θα δουλεύουν μόνο στο δημόσιο τομέα. Είναι πολλά πράγματα θα που μένει να αποφασίσουν. Από αυτούς, κυρία Υπουργέ. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιος με τις προϋποθέσεις που θέτει, που θα τεθούν, θα αποφασιστούν, δεν θέλει να δουλέψει, εννοείται ότι θα γιατί φύγει. Σας το λέω, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να γίνει αυτή η αξιολόγηση και πραγματικά να λειτουργήσει όλο σύστημα. Αρκεί να μην ξεκινάει ως μνημονιακό απαιτούμενο, δεν προαπαιτούμενο. Δηλαδή, πρέπει να διώξετε. 2.000 γιατρούς. Λοιπόν, πρέπει η φαρμακευτική δαπάνη να μην υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια. Ακούστε, και εσείς μετά καθόσατε και στύβετε το μυαλό σας. Πώς θα διώξουμε 2.000. Όχι, εμείς δεν στύβουμε το μυαλό μας για να διώξουμε 2.000. Και επειδή ήμουν παρούσα από τότε που είμαι υφυπουργός στις συναντήσεις που έγιναν με την Τρόικα, σας λέω ότι ξεκινούσαν όχι μόνο από τη δική μας πλευρά, αλλά και από τη δική τους, με τη διαπίστωση ότι δεν πρέπει να υπάρξει εμπόδιο στην πρόσβαση ουδήποτε στη δημόσια υγεία και ότι πρέπει να γίνει η καλύτερη δυνατή ρύθμιση σε αυτό. Σε εμάς δεν τέθηκε θέμα απολύσεων. Και εμείς δεν το θέσαμε. Εμείς θέλουμε αυτοί που υπάρχουν όσο γίνεται καλύτερα να αποδίδουν, να υπάρχει αναδιάρθρωση, μεταρρύθμιση. Επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία πώς θα το βαφτίσουμε. Αλλά σε αυτό το θέμα είμαστε κατηγορηματικοί. Μακρύ, όχι γιατί το θέλει η Τρόικα. Το σχέδιο του προϋπολογισμού και μιλάμε για αριθμούς, γιατί για αριθμούς μιλάτε μάλιστα. Τόση ώρα. Λένε λοιπόν οι παροχές υγείας από 2 δις να πάνε στο 1.200 να πάνε στο 1.650 και η φαρμακευτική δαπάνη από τα 3 δις στα 2 δις. Που σημαίνει τι? Ότι στόχος σας είναι τα νούμερα να πιάσετε το στόχο του προϋπολογισμού. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο. Ακούστε, ο στόχος μας δεν είναι μόνο τα νούμερα. Αυτό είναι που με φοβίζει. Αυτό είναι που μας φοβίζει εμάς. Καλά κάνετε και το βάζετε και καλά κάνει και σας φοβίζει. Αλλά να ξεκινήσουμε όλοι από το ότι υπήρχε υπερσυνταγογράφηση. Να ξεκινήσουμε. Είναι κάτι το οποίο το παραδεχόμαστε όλοι. Όμως. Είναι προκλητικό. Μόνο πάμε. Εκεί να μείνουμε, κυρία Μακρύ. Όχι, όχι, δεν ήθελα να πω και κάτι άλλο. Το γιατί υπάρχει. Υπήρχε, γιατί έφτασαν οι δημόσιες δαπάνες στη φαρμακευτική αγωγή.
Στα 5,3 δις δεν είναι ελέγξιμο. Κύριε συνάδελφε, φταίει το πολιτικό σύστημα. Εγώ το ξεκίνησα από την αρχή για να μην αναλυθούμε και σε αυτήν την κουβέντα. Πώς βγάζουμε σαν αποτέλεσμα ότι χρειάζεται 2,3 ή 1,8. Αλλά δεν μπορεί να σταματήσει τις δικές μας προσπάθειες ή τη δική μας κουβέντα οι ευθύνες που υπήρχαν. Και επειδή αναφέρεστε σε νούμερα, αναφερθήκατε σε νούμερα, σας λέω λοιπόν ότι και στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση που έχω την ευθύνη, γιατί στα άλλα θέματα το ξέρετε δεν έχω την ευθύνη, αλλά συνολικά. Τεράστιος τομέας, γιατί θα μας καταδείξετε όλους για να πάμε σε ψυχιατρία. Που εκεί είναι περιορισμένα τα κονδύλια, εάν τηρήσουμε το συμφωνία που έκανε ο προκάτοχος υπουργός, ο κύριος Λικουρέτζος, με τον επίτροπο των Άντορ, θα πάρουμε πάνω από 100 εκατομμύρια. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πόροι. Συνετή διαχείριση. Κυρία Υπουργέ, ξέρετε ποιο είναι το παράπονο του ελληνικού λαού. Και εμείς εδώ είμαστε υποχρεωμένοι ανεξάρτητα από τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πάντως δεν σας μαλώνω. Ποια είναι τα παράπονα του ελληνικού λαού. Ότι ό,τι έχει να κάνει με το κόστος που επιβαρύνει το μέσος Έλληνας πολίτης, έχουμε κάποιες συμβάσεις και κάποιους νόμους που δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Για παράδειγμα, βαρέθηκα να ακούω από σοβαρούς ανθρώπους που έχουν διατελέσει υπουργοί ότι είναι τόσο ισχυρές οι συμβάσεις με τα πενταψήφια νούμερα που δεν μπορούμε να τις σπάσουμε. Σε τι για τρία χρόνια ακόμα. Για τα ραντεβού με τον ΕΟΠΗ. 17 ευρώ, μας λέει τώρα εδώ ο άνθρωπος, πλήρωσε για 2 ραντεβού την προηγούμενη εβδομάδα. 17 ευρώ για να κλείσει ραντεβού. Γιατί σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν τα σταθερά τηλέφωνα του ΕΟΠΗ. Και υπάρχουν μόνο τα μεταψήφια. Και μου λέτε ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι, έχουν ισχυρή σύμβαση αυτοί. Και εγώ είχα ισχυρή σύμβαση. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και εγώ είχα ισχυρή σύμβαση και μου την καταργήσανε. Και ο Κοινόπουλος είχε ισχυρή σύμβαση και την καταργήσανε. Εγώ δεν πρόλαβα. Έχω φύγει εδώ και 12 χρόνια. Θα δούμε τι σύνταξη θα πάρει από το ταμείο. Ούτε εγώ το είπα αυτό, αλλά πολύ περισσότερο δεν το είπα ούτε ο Υπουργός, ούτε ο αρμόδιος Υπουργός, ο κ. Μπέζας. Κανείς δεν είπε υπάρχουν ισχυρές συμβάσεις. Και ο κ. Μπέζας μου το είπε. Και ο κύριος, θα σας βγάλω. Ο κύριος Μπέζας είναι εκείνος. Ο κύριος Μπέζας και ο κύριος Γεωργιάδης. Και το διοικητή του ΟΟΠΗ. Ο κύριος Γεωργιάδης που είπε αυτό καταγράφοντας. Σαλμάς είχε υποσχεθεί να το καταργήσει. Ο κύριος Λικουρέτζος είχε υποσχεθεί να το καταργήσει. Δεν μας έλεγε εδώ διοικητής του ΟΟΠΗ. Ο διοικητής του ΟΟΠΗ μας έλεγε ότι είναι πολύ δυνατές οι συμβάσεις. Δεν κόβονται. Όλα τροποποιούνται και όλα αναθεωρούνται και όλες οι συμβάσεις λήγουν. Κανείς δεν είπε ότι αυτό δεν θα αλλάξει. Ο κύριος Μπέζας λοιπόν κατ' εντολή του Υπουργού μία από τις πρώτες ενέργειες που έκανε ήταν να φέρει. Θα σας φανεί απλό και ενδεχομένως αυτό να είναι η λαϊκή στο κύριο Παπαδάκη. Να φέρει τηλεφωνήτριες να σηκώνουν τα τηλέφωνα. Μην δέτε λοιπόν ότι. Είναι τόσο απλό. Θα πάρουμε τηλέφωνα τώρα να σας αποδείξω ότι δεν έτσι. Δεν είπα εγώ ότι γίναν τα πράγματα τέλεια, αλλά σας λέω από τις πρώτες ενέργειες που έκανε. Πρέπει να διακόψουμε για διαφημίσεις. Όταν θα επιστρέψουμε, θα βάλουμε και τους